Θα πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή πολιτιολογίας στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου και κοσμήτρα της Σχολής Πολιτικών Επιστημών, τον κύριο Δημήτρη Χριστόπουλο, διότι αυτά που συμβαίνουν είναι καταιγιστικά από τη μια, από την άλλη έχουν ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση που, επαναλαμβάνω, δεν αφορά, κατά την προσωπική μου άποψη, μόνο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί επέλεξα τον κύριο Χριστόπουλο, πρέπει να το πω αυτό. Διότι όταν ξεκινούσαν τα μνημόνια και λέγαμε για τη μη κανονικότητα, είπε ότι είναι η νέα κανονικότητα και στο βάθος κήπο, στο τέλος, με τη θεσμική ατροφία στη χώρα, σε όλα, στο πολιτικό σύστημα, στους δημοκρατικούς θεσμούς, θα βρεθούμε σε ένα ιδιότυπο δίπολο. Οι υποστηρικτές ατροφικών θεσμών από την άλλη και οι προσωπικότητες, ακόμη και από το χώρο του επιχειρήν, από την άλλη, οι οποίοι μπορεί να σου τάξουν τον ουρανό μετάστρα, ξέρουν αυτοί, αδιαμεσολάβητα αυτοί και ο λαός θα τα λύσουν. Καλημέρα κύριε Χριστόπουλε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα κύριε Γιώργο, όπως σας είπε η ακροάτριά σας. Μ' αρέσει που το και θυμάστε ότι τα λέγαμε αυτά μέχρι 10 χρόνια τώρα. Και συμφωνώ ως προς την αρχική σας τοποθέτηση πάνω από την οποία νομίζω θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Δεν είμαι εντελώς σίγουρος ότι αυτό θα πάει παντού. Είναι το ερώτημα των ερχομένων μηνών. Αν δηλαδή αυτό το νέο που κομίζει η χθεσινή εκλογή στα αριστερά θα διαχυθεί και στα δεξιά. Να το δούμε. Να συζητήσουμε γι' αυτό. Γιατί δεν είστε σίγουρος, δεν το βλέπετε, θεωρείτε ότι είναι ένα γεγονός που ήρθε από το πουθενά, ένα ακραίο επικοινωνιακό φαινόμενο? Όχι. Αλλά ακραία από μένα, αυτά τα λέμε και τόσο καιρό. Λέω απλώς ότι η δεξιά παράταξη στην Ελλάδα, επειδή απεδείχθη πολύ πιο συμπαγής και οργανωμένη, ένα, στο οργανωτικό, και δύο, επειδή η δεξιά παράταξη στην Ελλάδα, κυρίως δια του σημερινού πρωθυπουργού και αρχηγού της Δημοκρατίας, εκφράζει αδιαμεσολάβητα τα επιχειρηματικά συμφέροντα με τρόπο άμεσο, αυτό περιορίζει την ανάγκη αυτή τη στιγμή να εμφανιστεί ένας σε εισαγωγικά Μπερλουσκόνη και στην ελληνική δεξιά. Από τη στιγμή δηλαδή που η δουλειά χοντρικά γίνεται και μέσα από την πολιτική ελίτ που εκφράζεται στην κορυφή της Νέας Δημοκρατίας. Φυσικά, και εδώ τώρα θα σταθώ στα λόγια σας, αν η κατάσταση στη χώρα μας συνεχίσει σε μια πορεία θεσμικού εκφυλισμού και διοικητικής εξάρθρωσης, διότι δεν είναι μόνο εκφυλισμός των θεσμών, είναι και η παράλυση η διοικητική. Αυτά που είδαμε φέτος το καλοκαίρι είναι πρωτοφανή. Mm. Από την ιστορία του Εύρου μέχρι την Θεσσαλική καταστροφή και από τα φοβερά πράγματα που γίνονταν στο λιμάνι του Πειραιά ως τα ναυάγια αριστερά και δεξιά στην Πύλο και αλλού, έχουμε να κάνουμε ένα κράτος που πλέον έχει σαν να το έχει γυρίσει στο sleeping mode, να μην παράγει, δηλαδή να μην επιχειρεί διοικητικά, να το έχει αφήσει. Γι' αυτό υπάρχουν ευθύνες βέβαια και στο γεγονός που δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Αν λοιπόν αυτό το πράγμα συνεχιστεί και ο κόσμος οξύνει την αγανάκτησή του, την γοήτευσή του, τη μαθαίωσή του, ναι, φυσικά, κανείς δεν πρέπει να κοιμάται ήσυχος και στα δεξιά του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτος που δεν πρέπει να κοιμάται ήσυχος και δεν νομίζω να κοιμάται ήσυχος είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά έχω την αίσθηση ότι το ελληνικό κατεστημένο αυτή τη στιγμή βρίσκεται ενώπιον του αδύρυτου ερωτήματος αν αυτό που συμβαίνει στο σπίτι του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ομολογουμένως οι ανθρώποι που ζούσαν δεν το προσέξανε, τέλεσμα να μπει δείξει κάποιος και να το πάρει με συνοπτικές διαδικασίες, μπορεί να συμβεί και αλλού. Κρατάω μια πισινή για το αν είναι κάτι το οποίο είναι επίκαιρο, δηλαδή αν θα γίνει άμεσα ή αν μπορεί να πάρει παράταση εξαιτίας των δύο παραγόντων που σας είπα. Ότι πρώτον, στη Νέα Δημοκρατία η δουλειά γίνεται χωρίς σπασμούς και χωρίς εμπόδια από τις υπάρχουσες πολιτικές ελίτ, και δεύτερον, ότι η παράταξη αυτή απεδείχθη πολύ πιο ανθεκτική από ό,τι αριστερά. Την ίδια στιγμή βλέπετε ότι πλέον με το που ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αργά αλλά σταθερά αρχίζει και πετάει, πως πετάνε οι καπεταναίοι στα ζόρια μερικά βαρύδια τα οποία τους δημιουργούν πρόβλημα στην πλεύση, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης κλπ. Να τα δούμε όμως, εδώ είμαστε. Κύριε Χριστόπουλε, μου λέει εδώ πέρα, επανήλθε η Μαριάνθη,
Ρωτήστε, λέει, τον κύριο Χριστόπουλο. Κύριο Δημήτρη. Ο κύριο Χριστόπουλο, δεν είπε κύριε Δημήτρη. Ρωτήστε, μήπως τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, τα εκτένονται λίγο, στο ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούν την απτή απόδειξη της αμερικανοποίησης κακέκτυπα της πολιτικής ζωής της χώρας. Αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ είναι προϊόντα πρώτον της καθολικής απαξίωσης των παραδοσιακών πολιτικών ελίτ, είτε αυτές έχουν το πρόσωπο του Μιλτιάδη Βαρδιτσιώτη, είτε έχουν το πρόσωπο των αριστερών της Καμαρίλας, στο οποίο ο κόσμος μπαίνει να το βλέπει. Και φυσικά, όσο το οικοδόμημα το κομματικό ήταν κακοφτιαγμένο και παρατημένο, τόσο πιο εύκολα τέτοια είδους φαινόμενα εισχώρησαν και μπήκαν με την ευκολία που είδαμε. Μιλούσα προχθές στην Καλαμάτα, κύριε Σαχίνη, και μου είπε ένας από το κοινό, εμείς, λέει, εδώ χάμου, λέει, που μας θεωρείτε και έτσι και πονηρούς και παλιούς Έλληνες κλπ. Όταν κάνουμε έναν σύλλογο σκακιστών δυτικής μεσίνης, βάζουμε και κάποιες προϋποθέσεις για να μπει ο άλλος μέσα στο σύλλογο. Λέμε να ξέρεις κάτι, 1-2 χρόνια. Λέμε να τον προτείνει και κανένας δυο άλλοι. Ενώ, λέει, πραγματικά, λέει, τους διέφυγε και αυτό. Τι θέλω να πω, λοιπόν, ότι θα πρέπει στοιχειοδός το κομματικό σπίτι να το αγαπάς λίγο για να το περιποιείσαι. Δεν θα φτάσει σε σημεία νεύρωσης να ασχολείσαι μόνο με την καμαρίλα σου, αλλά θα πρέπει να το προσέξεις λίγο. Εδώ απεδείχθη ότι αυτό δεν έγινε. Άρα αυτό το οποίο λέει η ακροάτριά μας συνέβη με συνοπτικές διαδικασίες μέσα σε 1,5 μήνα, και τώρα εννοεί σκεφτόμαστε τι θα γίνει, ποια είναι η επόμενη μέρα, πώς θα κινηθούμε κλπ. Αλλά θα τα δούμε αυτά. Αυτά είναι, βρισκόμαστε σε στιγμές όπως το έχουμε συζητήσει κατά καιρούς κουβέντες μας, όπου η ιστορία εγκυμονεί το ενδεχόμενο, το απρόβλεπο, το πρωτοφανές. Και όντως, τώρα είμαστε στις 25 Σεπτέμβρη και έγινε κάτι το οποίο όχι θα το θεωρούσαμε πρωτοφανές να γίνει πριν από 1,5 μήνα. Δεν θα μπορούσαμε καν να το κάνουμε λέξεις. Δεν, ούτε το όνομα ξέραμε και ούτε καν θα μπορούσαμε να διανοηθούμε μια τέτοια κατάσταση. Θα έρθω. Βλέπετε ότι όλα γίνονται. Θα έρθω σε αυτό. Απαντήστε και στο φίλο τον Νικόλα, λέει. Ναι, αλλά εγώ λέω να μου κάνετε εσείς μερικές ερωτήσεις. Μισό. Τη δική μας, ναι. Ναι, μισό λεπτό. Θέλω να απαντήσετε και σε αυτό όμως, γιατί το θέσατε εσείς το αδιαμεσολάβητο της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Λέει ο Νικόλας εδώ, δηλαδή στην αριστερά δεν έχουν τόσο καλούς μεσάζοντες επιχειρηματικών συμφερόντων και είπαν να το κάνουν με ένα εκμεταγραφής Golden Boy. Εγώ είπα αυτό που είπα. Ο ακροατής μας το καταλαβαίνει έτσι. Εγώ λέω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πιο ανθεκτική, διότι τη δουλειά την κάνει αδιαμεσολάβητα. Αυτό λέω. Μάλιστα. Τώρα, σας έχω ακούσει όλο αυτό το διάστημα, και επειδή δεν είστε από αυτούς που χαρακτηρίζει φαινόμενο ακραίο επικοινωνιακό, που έπαιξε ρόλο το επικοινωνιακό, που όμως λειτουργήσε μέσα σε 1 μήνα, και έχετε πει για 2 μεγάλους σεισμούς στο ΣΥΡΙΖΑ, τις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου, είναι ο τρίτος μεγάλος σεισμός στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός μπορεί και να μην είναι σεισμός, αυτός μπορεί να είναι ισοπαίδωση. Δηλαδή πλέον είναι προφανές ότι συζητάμε για ένα άλλο κόμμα αυτό που βγαίνει από αυτές τις εκλογές. Mm-hmm. Φυσικά δεν είναι παρθενογένεση, δεν είναι όλα προϊόντα αυτού του πρωτοφανούς επικοινωνιακού φαινομένου μπουρου-μπουρου, όλα αυτά τα σχετικά. Δεν είναι όλα προϊόντα της έκπληξης ενώπιον αυτού του φαινομένου της μεταπολιτικής, για το οποίο ακούω αριστερά και δεξιά και βαρέθηκα να ακούω, διότι η μεταπολιτική ως πολιτική κενότητα χωρίς περιεχόμενο είχε δυστυχώς καλλιεργηθεί στο ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 και ύστερα, ή αν δεν είχε καλλιεργηθεί, τουλάχιστον είχε αφαιθεί. Οπότε αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει είναι μια κατάσταση που όντως θέτει τον ΣΥΡΙΖΑ πλέον ενώπιον μιας άλλης κατάστασης. Ο σεισμός διέλυσε το σπίτι του ΣΥΡΙΖΑ και θα φτιαχτεί ένα καινούριο σπίτι. Πραγματικά δεν ξέρω τι σπίτι θα φτιάξει αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, δηλαδή, ξέρω ότι πολιτικά και ιστορικά σε ό,τι αφορά τα δεδομένα αυτής της χώρας είναι αστοιχείωτος, είναι άσχετος. Αυτό δεν το έχει δείξει και ούτε νομίζω ότι επιχειρεί να δείξει το ανάποδο. Απλώς σε μερικές στιγμές οι συναδελφοί σας, χωρίς μεγάλη δυσκολία, τον έφεραν σε θέση πάρα πολύ, ας το πούμε έτσι, δυσάρεστη, όχι για εκείνον, δεν με νοιάζει, αλλά συνολικά, ας πούμε, για αυτό που λέμε αριστερά στην Ελλάδα. Όταν το αποφάσισαν, κύριε Χριστόπουλε, και ήταν 2 ημέρες πριν την κάλπη, διότι όλο το προηγούμενο διάστημα η κάλυψη ήταν, και χωρίς να ευθύνεται ο ίδιος,
πώς περπατά, τι πίνει, τι τρώει, πού βρίσκεται, τι κάνει. Αυτή ήταν η παράθεση. Τον ίδιο μέσα. Αλλά έτσι δουλεύει δυστυχώς και το δικό σας το συνάφι, κύριε Σαχίνη, με μερικές φαϊνές εξαιρέσεις μεταξύ των οποίων και εσείς. Αλλά τι να κάνουμε, αυτό δεν το ρίξουμε στο κασελάκι. Το ότι το lifestyle στην Ελλάδα έχει ασφαλώς το νούμερο ένα ζήτημα. Δεν το βρω και αυτό σε αυτόν. Αυτό το είδε, είδε φως και μπήκε. Περί αυτού συζητάμε. Απλώς αυτό που λέω είναι ότι ακόμα, ενώ ξέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι πολιτικά και ιστορικά αστοιχείωτος, δεν ξέρουμε τι κοινωνική ευφυΐα έχει απόθεμα, προκειμένου μεθαύριο, όχι μεθαύριο, από χθες, να διοικήσει το κόμμα. Αν θα μείνει μόνο στον, πώς το λένε, τον Πολάκη και τον, αυτούς που τον στηρίξανε, ή αν θα ανοιχτεί και στους άλλους. Διότι αν θα ανοιχτεί και στους άλλους, αυτό δημιουργεί ένα πρόστιμο, ας πούμε, στην ομάδα της Θεύσης Αξιόγλου, ας πούμε, η οποία θα κληθεί να μην επαληθεύσει τον χρησμό, την ίδια σπαστές και υπονομευτές. Αυτά όλα όμως δεν χρειάζεται να είσαι πολιτικά στοιχειωμένος και ιστορικά γεωμένος να κάνεις. Λίγο μυαλό θέλει. Εγώ δεν νομίζω ότι δεν το έχει μυαλό. Από την άλλη, θα σκεφτεί κάποιος το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία όσων ψήφισαν ως μέλη του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξαν τον κύριο Κασελάκη. Πρέπει να το αγνοήσουμε, δηλαδή να θεωρήσουμε ότι είναι πολίτες, ψηφοφόροι και μέλη ενός κόμματος δεύτερης κατηγορίας, δεν ξέραν και ξέραν υπεφωτισμένοι, θα σας πει κάποιος. Καθόλου εγώ δεν είπε νύχθημα αυτό. Είπα απλώς ότι το γεγονός, μάλλον ούτε καν το είπα, το λέω τώρα, ότι ψηφίσανε αυτόν τον άνθρωπο, ας το πούμε, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, δείχνει ότι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, με αυτά και με αυτά, βρεθήκαμε ενώπιον ενός εκλογικού σώματος, το οποίο δεν έχει πρόβλημα με τον Κασελάκη. Αλλά γιατί δεν έχει πρόβλημα με τον Κασελάκη? Διότι εθίστηκε στο να μην έχει πρόβλημα με τον Κασελάκη. Διότι όταν ότι κάθε τη χάρπαστος, αρκεί να μιλούσε εναντίον του Μνημονίου ή εναντίον του Μητσοτάκη, κατάφερνε και αποκτούσε, ας πούμε, μια θέση περιοχής στον κομματικό μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ, είτε προερχόταν από την αριστερά, είτε από την Αίγυπτο, είτε από δεν ξέρω πού, μιλάω παραβολικά εννοείται, τότε γιατί όχι ο Κασελάκης? Δηλαδή, τι θέλω να πω, ο Κασελάκης είναι μια πτωμή, διότι για πρώτη φορά αρχηγός γίνεται ένας άνθρωπος που δεν ξέρει καν την Ελλάδα, αλλά είναι και μια συνέχεια κατά το ότι οι επιλογές της προηγούμενης ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ εξημέρωσαν, δαμάσαν τις αντιστάσεις των ανθρώπων και τους φραγμούς, με αποτέλεσμα πολύ εύκολα ο άνθρωπος αυτός να μπει στο κόμμα και να το κάνει δικό του. Δεν μου λέτε, κύριε Χριστόπουλε, εντελώς ψυχρά επιστημονικά. Το κόμμα ψυχρά εντελώς σας μιλάω. Ναι. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν διεκδικεί και μια παγκόσμια πρωτοτυπία, δηλαδή να χάνει εκλογές τόσο στερητικά και να μην έχει αναλύσει ούτε στοιχειοδός τα αίτια που το οδήγησαν σε αυτές τις μεγάλες ήττες, και αυτό το κάνει από το 15 και μετά, ιδίως από το 19 και μετά. Δεν είναι μια πρωτοτυπία αυτή? Όχι, δεν είναι πρωτοτυπία. Ξέρετε, τα κόμματα που χάνουν μερικές φορές δεν είναι. Είναι σε τόσο ενθερμό που δεν καταφέρουν να το κοιτάξουν και στην αυτό και αλλού. Η πρωτοτυπία εδώ ποια είναι? Ποιο είναι το ιδιαίτερο εδώ? Ότι μετά από εκείνο το συγκλονιστικό καλοκαίρι του 2015, ας το πούμε, το δημοψήφισμα, το 15 Αύγουστο, το νέο μνημόνιο, τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Ο ΣΥΡΙΖΑ με την κεκτημένη ταχύτητα που είχε από τις αρχές του 2015 και του 2014 ξανακερδίζει τις εκλογές. Όμως, και σε αυτό δεν είναι μια δική μου επινόηση, το λένε όλες οι δημοσιοποιήσεις από τότε μέχρι σήμερα, από τις αρχές του 2016 και χωρίς καμία εξαίρεση, βρίσκεται από κάτω από τη Νέα Δημοκρατία είτε πάρα πολύ διψήφιους αριθμούς, είτε υψηλούς μονοψήφιους τις εποχές που η Νέα Δημοκρατία τα έχει κάνει ρόιδο. Τέχτη, φωτιές στην Εύβοια κλπ. Ακόμα λοιπόν και σε μια συνθήκη όπου η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εμφανιζόταν ανεπαρκέστατη ενώπιον των δύσκολων στιγμών που εβίωνε η χώρα, ακόμα και τότε φαίνονταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε να πλησιάσει σε βαθμό όπου να επιτρέψει και στον ίδιο και στον αντιπαλό του, αλλά και σε εμάς που το παρατηρούσαμε με κάποια απόσταση απ' έξω, να διεκδικήσει την ανατροπή. Όταν λοιπόν ο χρόνος άμπλυνε τις μνήμες και τα τραύματα των καταστροφών, είτε αυτά είναι το μισό εκατομμύριο καμένης Εύβοιας, τα παιδιά στα Τέμπη, το γεγονός ότι ξέρω εγώ πριν από 1,5 χρόνο εδώ πέρα έχει κλείσει η Αττική Οδός, ας πούμε, επειδή έριξε ένα χιονάκι κλπ. Όλες αυτές οι θλιβερές εικόνες που δείχνουν την
εξωφρενική ανεπάρκεια του επιτελικού κράτους. Έχω την αίσθηση ότι μετά από αυτή την ιστορία, όποιος λέει τη λέξη επιτελικός, θα βάζει πιπέρι στο στόμα του. Θα θεωρεί ότι είναι μέσος σαν κάτι παλτά που φέρνανε και δεν μπορούσαν να κουβηθούν. Σε αυτή τη συγκυρία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα κατάφερε. Δεν το πήρε το μήνυμα και σε αυτή τη συγκυρία έρχεται η ήττα του 19, η οποία έρχεται μετά τις ευρωεκλογές και τις δημοτικές, όπου είχαμε συντριβή. Αλλά στο κεντρικό πολιτικό παιχνίδι δεν είχαμε συντριβή. Είχαμε ένα ΣΥΡΙΖΑ με 31,5%. Αυτό λοιπόν λειτουργεί ως ένα δώρο, αλλά το οποίο τυφλώνει με τη λάμψη του τα μάτια της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Και θεωρεί η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ τον καλοκαίρι του 19 ότι ο πάτος της είναι το 31,5. Αν δεν είναι έτσι, η ιστορία δεν χαρίζεται. Ο κόσμος ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ τότε διότι με πραγματιστικούς όρους δεν ήθελε να δει μια κυβέρνηση δεξιά, αχαλήνωτη. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θεώρησε ότι η αποδοκιμασία που εισέπρατε από την εποχή του καλοκαιριού και τη του φθινοπόρου του 16, το οποίο ουσιαστικά είχε τελειώσει. Δεν είχε τελειώσει. Άρα οι εκλογές του 19 απεδείχθησαν δηλητηριασμένο δώρο για το ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν διάβασα, δεν του επέτρεψε να διαβάσουν τι συνέβαινε στην ελληνική κοινωνία. Τα χρόνια της μεταπτής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μια αντιπολίτευση η οποία είχε προσωποπαγή χαρακτηριστικά. Με αποτέλεσμα, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των εκλογών του 2023, ο ΣΥΡΙΖΑ να βαθμολογηθεί ως αντιπολίτευση με χειρότερο βαθμό από ό,τι βαθμολογήθηκε ως κυβέρνηση. Αυτή είναι η πρωτοτυπία του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτή τη λογική συνέχεια υπάρχουν ευθύνες στην ιστορική ηγεσία του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης, ακόμη και για τις εσωκομματικές του διαδικασίες. Θέλω να πω, αυτό το άνοιγμα, όποιος θέλει μπαίνει σήμερα, ψηφίζει με 2 ευρώ και φεύγει και μπορεί και να μην ξανάρθει, είναι πραγματικά το αναγκαίο στα ελληνικά κόμματα? Την πατέντα βέβαια την έχει ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώτος διδάξας, αλλά ακολούθησαν όλοι. Αυτό το απροϋπόθετο, θέλω να πω, χωρίς συζήτηση, χωρίς θέσεις, είναι η λύση? Μα δεν σας είπα τι μου είπε ο Καλαματιανός, ο οποίος είπε σαρκαστικά ότι εσείς μας έχετε για πονηρούς, αλλά εμείς στο Σύλλογο του Σκακιστών της Δυτικής Μεσίνης βάζουμε προϋποθέσεις προκειμένου να κάνουμε μέλη. Και ο ΣΥΡΙΖΑ την έβαλε. Φυσικά αυτό είναι πρόβλημα. Αλλά αυτό πάλι είναι το σύμπλα. Δηλαδή, όταν μια ψήφος κοστίζει όσο περίπου μια διαδρομή ενός μετρό για μια μέρα, 1,90 κάνει το μετρό νομίζω για μια μέρα, τότε γιατί υπάρχει ζήτημα φυσικά. Και μάλιστα σε έναν χώρο, για τον οποίο η πολιτική ταύτιση είναι κάτι πολύ περισσότερο από την κομματική στράτευση, ας πούμε, ή την υπαγωγή. Έτσι, δηλαδή, η αριστερά, για την αριστερά ιστορικά, οι αξίες, οι αρχές έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από ό,τι έχουν και τη δεξιά. Όσοι έχουν θητεύσει σε αριστερές συλλογικότητες στα νιάτα τους, και όχι μόνο, ξέρουν πόσες φορές περνούν οι νέοι, και όχι μόνο οι νέοι αριστεροί, για να μιλάνε για το τύπο ένας, τύπο άλλος κτλ. Αυτά δεν τα έχουν στη δεξιά. Στη δεξιά οι άνθρωποι είναι πιο προσγειωμένοι. Υπηρετούν την εξουσία στην οποία έχουν θέση, ας πούμε, τον εαυτό τους, χωρίς πολλά-πολλά. Η δεξιά δεν έχει τόσο τραύματα από ιδεολογικές διεργασίες και διαμάχες και διασπάσεις. Οι διασπάσεις στη δεξιά είναι οι διασπάσεις που υπηρετούν την πολιτική φιλοδοξία του ατόμου κλπ. Δεν είναι ιδεολογικές διασπάσεις. Ποιος λοιπόν έθισε έναν κόσμο που πήγε και επέλεξε να ψηφίσει την Κυριακή? Γενικώς λέω, όχι ποιον ψήφισε, σε μια λογική. Ποιος, θα το πω όπως το λέγανε παλιά και στα χωριά και στις γειτονίες, ποιος κερδάει, όχι κερδίζει, ποιος κερδάει το Μητσοτάκι? Ποιος? Ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωταγωνιστής και οι άνθρωποι δίπλα του που όλο αυτό τον καιρό έβλεπαν αυτήν την πορεία, μπορούσαν να αντιληφθούν, και σας το λέω με βεβαιότητα ότι μπορούσαν να αντιληφθούν γιατί μιλούσα μαζί τους, και δεν του λέγαν όπα. Υπάρχει και ένα όριο. Άρα, επειδή το καλό και το κακό δεν το κάνουν μόνο οι πρωταγωνιστές στην ιστορία, φυσικά αυτοί έχουν έναν ιδιαίτερο ρόλο, αλλά το κάνουν και οι συλλογικότητες. Εγώ δεν θέλω να τα χρεώσω όλα στον Τσίπρα. Δεν μπορώ όμως να μην πω ότι η κατάσταση αυτή στην οποία περιλήφθη το κόμμα έχει ένα ονοματεπώνυμο. Γύρω από αυτό όμως έχει και ανθρώπους οι οποίοι καλυπτόμενοι δεν γύρισαν να πούν μια κουβέντα μπροστά σε αυτές τις δραματικές, τις συγκλονιστικές επιλογές που οδήγησαν σε αυτήν την τραγική κατάσταση.
Κύριε Χριστόπουλε, άρα σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και τον αντίλογο στον κύριο Κασελάκη, για παράδειγμα, και το σύστημα της κυρίας Αχτσιόγλου. Διότι τώρα το σηκώνω αριστερή γροθιά τη βραδιά που έχεις χάσει. Ναι, συμφωνώ. Περί ανατροπών και τα λοιπά. Ναι, κύριε Σαχίνη, ναι, φυσικά ναι. Μάλιστα, φυσικά. Είστε σαφείς. Θέλω επίσης να σας ρωτήσω, είναι ένας άλλος ΣΥΡΙΖΑ πια? Ναι, είναι ένας άλλος ΣΥΡΙΖΑ πια. Απλώς δεν ξέρουμε ακριβώς πού θα σκάσει η μπύλη ακόμα. Γιατί εξαρτάται κυρίως από αυτό που σας είπα. Από την κοινωνική ευθεία που θα δείξει ο νέος αρχηγός. Αν αυτός μείνει μόνο να τον βαστάει ο Πολάκης, ας πούμε, καθηγητή του υπόλοιπου, τότε αυτό φέρνει ένα βήμα πιο κοντά τη διάσπαση και την διαίρεση. Αν φερθεί έξυπνα και με αμερικανική γενναιοδορία, που του το έχω να φερθεί, τότε θα του δυσκολεύσει πολύ. Και όχι μόνο θα του δυσκολεύσει, αλλά μπορεί να ανασηκώσει λίγο τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ από τα ποσοστά που είδαμε στις εκλογές του Ιουνίου. Να προχωρήσει στις ευρωεκλογές, όπου φυσικά θα υποστεί μια ήττα, όχι όμως τόσο βαθιά όσο αυτή που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο, και μετά να πει ο άλλος, παιδιά, με αυτό μπόρεσα. Πήρα ένα κόμμα που ήταν 22% πίσω και το έφερα 12% πίσω. Θα το λέω αυτό πιο πιθανό. Ναι, για ακούστε όμως, από την άλλη υπάρχει ένα ανοιχτό ζήτημα. Ο χώρος αυτός είναι ένας χώρος ο οποίος πρέπει να περιχαρακωθεί με μια ιδεολογική καθαρότητα αριστερή, ή αυτό που είπε η συντριπτική πλειοψηφία της Βάσης, παιδιά, πρέπει να γίνουμε μια μεγάλη παράταξη με αριστερά, κέντρο αριστερά, πρόσημα που να αγκαλιάσει όλο το χώρο πολιτικά για να γίνει και ηγεμονεύουσα δύναμη? Διότι η πλευρά Κασελάκη λέει, αυτό εκφράζω, αυτό είπε και ο κύριος Παπάς. Εγώ πιστεύω ότι, και σε αυτό δεν μπορώ να αλλάξω τη θέση μου, ότι ο πολιτικός ορίζοντας καθορίζεται από την αριστερά και τη δεξιά. Όπως ο πραγματικός ορίζοντας καθορίζεται από την Ανατολή και τη Δύση. Με την έννοια, όχι με την έννοια του ονόματος, αλλά με την έννοια ότι η Ανατολή είναι από το σημείο που βγαίνει ο ήλιος και η Δύση το σημείο στο οποίο κοιμάται ο ήλιος, και αριστερά είναι ο χώρος ο οποίος μεριμνά τον αδύναμο, ενώ δεξιά είναι ο χώρος που μεριμνά το άτομο και τις δεξιότητές του. Και αν τα καταφέρει, έχει καλώς. Χοντρικά τώρα σας το λέω, όπως το λέμε στις πρωτοετήσεις, στο σχολείο ακόμα. Αυτό. Εγώ δεν βλέπω να φθήνει. Επομένως, μακριά από μένα, και νομίζω ότι προκύπτει και από το περιεχόμενο αυτό που λέω, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο σας μιλώ τόσα χρόνια και μιλάω με εσάς και με άλλους συναδελφούς σας, η αντίληψη μιας περιχαρκωμένης αριστεράς. Όμως, ένας χώρος για να εκπνέει, να μπορεί να αντιμετωπίσει και να εμπνεύσει τους ανθρώπους, θα πρέπει να δίνει το στίγμα του. Να σου πω δηλαδή ότι, κύριε Σταχίνη, εγώ βρίσκομαι εκεί σε σχέση με την Ανατολή. Δεν θέλω να πάω ακριβώς από χάμου να μην νομίζεις εσύ ότι με κάποιον τρόπο εγώ θέλω το μονοπόλιο της Ανατολής. Αν και μου άκουγε φως από τον Άρτη Εκκλησιαστή. Ναι, νίκησε το φως. Νίκησε. Με σόκαρε λίγο. Εμπασπιρτός. Γιατί σας σόκαρε? Δεν μ' αρέσουν αυτά τα φως. Δεν τα θεωρώ ότι είναι καλά πράγματα. Αλλά εμπασπιρτός, και αυτό έχει κρύβει ένα πρόβλημα, αλλά με θέλει το πιάνει μετά. Η ουσία είναι ότι το να λες ότι υπάρχει αριστερά και δεξιά, το να λες ότι είμαι με τον αδύναμο και όχι με τον δυνατό, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό στην πολιτική. Αυτό είναι ανυπέρβλητη υπαρξιακή προϋπόθεση της πολιτικής στράτευσης. Όσο είναι αυτό, έτσι έχουν τα πράγματα. Χωρίς καμία υπερβολή, χωρίς καμία, πώς να το πω, εσωστρέφεια και αγάπη για την καμαρίλα του κόμματος, ούτε για καμία ιδεολογική καθαρότητα. Σε ένα κόμμα μεγάλο, πολυσυλλεκτικό όπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορούν να συνεπάρξουν πολλοί κόσμοι. Κόσμοι όμως που ανήκουν σε αυτήν την, πώς να το πω έτσι, την γεωπολιτική ισονομοταξία. Άρα, αν υπάρξει κενό εδώ, επειδή η φύση απεχθάνεται τα κενά, θεωρείτε ότι θα καλυφθεί από κάτι άλλο? Ακόμα δεν μπορώ να πω τι θα γίνει στην Ελλάδα, γιατί σας είπα, βρισκόμαστε ενώπιον στιγμών που έχουν βαθιά ριζωμένο έτσι αυτό το ανυπέρβλητο, πρωτοφανές και το ενδεχόμενο και το απρόβλεπτο. Πάντως, αν ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθήσει αυτή την πορεία που φαίνεται, στην οποία μπήκε, ας το πούμε, η οποία μοιάζει με την πορεία που ξεκίνησε το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα ενός Τολιάτη και ενός Μπερλιγκουέρ, το οποίο διά του Νταλέμα βρέθηκε να διοικείται από μια νεοφιλελεύθερη φιγούρα, τον Ρέντσι, αυτό, γιατί να μην γίνει και στο ΣΥΡΙΖΑ?
Δηλαδή, άμα το πίτσι του Μπερλιγκουέρ το πήρε ο Ρέντσι, ας πούμε, και το έκανε Δημοκρατικό Κόμμα, γιατί τον ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα ή του Αλαβάνου να μην τον πάρει ο Κασελάκης. Γι' αυτό σας λέω, συμφωνώ μαζί σας, καθόλου μεταπολιτική, καθόλου πρωτοφανές, καθόλου επικοινωνία κτλ. Τώρα όμως, στις μέρες μας, έρχεται η τρίτη των εκλογών μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα. Ιταλίδα, ξεχνώ το όνομά της, δεν το έχω πρόχειρο στο κεφάλι μου μέσα σε όλο τον ημερών, και βγαίνει πολύ δυναμικά με μια ατζέντα η οποία είναι κανονικά αριστερή ατζέντα, με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, αλληλεγγύης, ισότητας κλπ. Άρα δεν ξέρω αν, δεν μπορώ να προβλέψω αν θα φτιαχτεί νέος χώρος στην Ελλάδα ή αν τα πράγματα θα εξελιχθούν στη συνέχεια μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι, όπως μιλάμε σήμερα, πολλοί κόσμοι από το ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκινήσει ήδη από χτες και παραδίδει τις κομματικές ταυτότητες. Ναι, πρέπει να πω ότι ένας από τους πρώτους είναι ο πρώην πρίτανης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο κύριος Στεφάνου. Ο Στεφάνου. Ναι, ο οποίος τα βρόντιξε, είπε δεν με εκφράζει αυτή, δεν με εξέφραζε μέχρι τώρα το κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, αλλά κρατήθηκα πολύ περισσότερο με το Διεύρο. Δεν με εκφράζει, γεια σας. Κοιτάξτε, θεωρείτε ότι ο χώρος τελικά. Μετά και τα σοκ από τις... Ξέρετε τι γίνεται, χίλια συγγνώμη, επειδή αυτό που με πιάσατε πριν ήταν πάρα πολύ δυνατή ερώτηση και νιώθω ότι λίγο σαν να την ξέφυγα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μπορεί να γίνει ένας που να μοιάζει με το Δημοκρατικό Κόμμα στην Ιταλία κόντρα σε μια σκληρή δεξιά, η οποία και στην Ιταλία μάλιστα έχει και μεταφασιστικά χαρακτηριστικά, και να μείνει ένας μικρός χώρος αριστερά, ένα χώρο στον οποίο, πώς να πω, στην Ελλάδα είχε, ξέρω εγώ, το κούκου εσωτερικού ή σε πιο μεγάλες στιγμές, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Πάντως υπάρχει χώρος για τρία κόμματα. Δεν είναι ο δικοματισμός, ο ελληνισμός. Πάντα έχει χώρο στα αριστερά για ένα τρίτο κόμμα. Απλώς με τα εκλογικά συστήματα που έχουμε στην Ελλάδα, με την εξαίρεση εκείνου που είχαμε το Μάιο στις εκλογές του Μαΐου, που ήταν πλέον λογική, ο τρίτος δυστυχώς δεν βοηθήσε καθόλου. Αν είχαμε πλέον λογική, δηλαδή τα πράγματα θα ήταν αλλιώς. Και το θεωρώ ότι είναι μεγάλη η ντροπή που δεν έχουμε απλήν λογική. Αυτό το έχετε... Όχι απαράδεκτο που ήταν φορτώθηκε στην απλήν λογική. Το έχετε ξαναπεί αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω, άρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εισέλθει και ιδίως μετά τα σοκ από τις ΣΥΤΕΣ σε μία λογική το πρόσωπο δίνει τη λύση και όχι οι ιδέες, οι απόψεις και οι πολιτικές μεσιανικού χαρακτήρα ή μη μεσιανικού, γιατί εγώ το θεωρώ υπερβολικό, δεν είναι μεσιανισμός αυτό, είναι το πρόσωπο, έχω προσδοκία από το πρόσωπο, θα μας πάρει στην πλάτη του και θα προχωρήσουμε. Συμφωνώ απολύτως λοιπόν, μόνο ότι η υποψηφιότητα Κασελάκη και η προεδρία Κασελάκη βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στο πρόσωπο, και αυτό όντως είναι μεσιανισμός, το να βασίζεται μόνο στις δεξιότητες του προσώπου χωρίς πολιτικό περιεχόμενο. Αυτό δεν είναι καινοφανές. Το πρόσωπο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και μάλιστα έχει σημασία σε στιγμές τόσο οριακές όπως οι προεδρικές εκλογές. Και ένας από τους λόγους για τους οποίους νίκησε ο Κασελάκης είναι ότι διότι ο Κασελάκης μόνος από τους υπόλοιπους, τέσσερις, έκανε μια πραγματικά προεδρική καμπάνια. Έκανε δηλαδή μια καμπάνια που εστίασε αποκλειστικά στις δεξιότητες και στο επικοινωνιακό χάρισμα του υποψηφίου, το σκύλο του, τον σύντροφό του, το ωραίο του σφυντήσιμο το οποίο κρύβουνε το σφριγλό του σώμα, που δεν φορούσε πουκάμισα καρό όταν πήγαινε ο Μπους ντυμένος με παλτό, να πούμε, στα υψίπεδα του Τέξας στο μείον 10. Δηλαδή όλα αυτά έχουν τη σημασία του. Ο άνθρωπος είναι εμποτισμένος με αυτήν την αμερικάνικη αντίληψη για την πολιτική. Και δεν το λέω, δεν το υποτιμώ εγώ καθόλου αυτό, έτσι. Το λέω ως μια παρατήρηση. Και φυσικά σε αυτό συνετέλεσε το να κερδίσει. Και ένας από τους λόγους που κέρδισε και το μέγεθος της ΣΥΤΕΣ ήταν τέτοιο, είναι ότι ο μόνος που έκανε τέτοια καμπάνια. Κανείς από τους υπόλοιπους δεν έπεισε τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι ένα πρόσωπο, ξέρεις, ο Τσακαλώτος έλεγε είμαι πρώτος μεταξύ ίσων. Μα δεν θέλει να ακούσει ο άλλος ότι είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Είσαι αυτός ο οποίος θα πάρει να αναγεννήσει ένα κόμμα. Δεν σε θέλω πρώτο μεταξύ ίσων, σε θέλω πρώτο. Κανείς από τους προηγούμενους δεν το έκανε, γιατί αυτό είναι και θέμα πολιτικής κουλτούρας. Αυτός το έκανε και μπράβο του. Να μείνω λίγο σε αυτό που είπατε, αυτή η έκφραση νίκησε το φως με προβληματίζει. Γιατί έχετε φωτοφοβία, κύριε Χριστόπουλε, γιατί σας προβληματίζει? Όχι, απλώς το φως, ξέρετε τώρα για εμάς, ας πούμε, που ασχολούμαστε έτσι αυτό και την ιστορία των πολιτικών ενιών και ναι. Το φως παραπέμπει σε κάτι το οποίο είναι πολύ ασαφές και προβληματικό. Δηλαδή για τη λέξη φως την έχουν πει κατά καιρούς όλοι, από το Χίτλερ μέχρι, δεν ξέρω εγώ τι, μέχρι αναρχικού. Δεν κάνει το φως. Το φως είναι
Και δεν μπορεί να λες ότι είμαι το φως τώρα μεταξύ μας. Δηλαδή το θεωρώ και λίγο υπερφύελο. Δεν είναι. Εμένα μου φάνηκε αυτό μεγάλη χοντράδα, ας πούμε. Ότι εγώ είμαι το φως, άρα η αυτιά όλων το σκοτάδι. Θέλω να σας παραδώσω. Αυτό είναι Τραμπ λίγο, αυτό θέλω να σας πω. Μάλιστα. Αυτό είναι Τραμπ. Θέλω να σας παραδώσω ακροατές όμως τώρα. Δεν μπορώ να μην το κάνω αυτό. Μου λέει εδώ... Αρέσαν πάντως οι ερωτήσεις σας και γι' αυτό σας είπα πριν, γιατί είναι, ξέρω ότι και οι ακροατές θέλουν να μετέχουν και εντάξει, μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά αυτό. Είναι βροχή τα ερωτήματα εδώ. Καταρχάς θα σας πάω με κάτι εντελώς διαφορετικό. Λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, μήπως κύριε Χριστόπουλε πρέπει να αφήσουμε λίγο στην άκρη τα της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης και να ασχοληθούμε λίγο σοβαρά σχετικά με το τι κάνει ή για την ακρίβεια δεν κάνει η δικαιοσύνη στη χώρα μας. Αν από κάπου ξεκινούν τα προβλήματα και έχουν σαπίσει τα πάντα, από εκεί δεν ξεκινάει το πρόβλημα. Μέχρι πότε οι εισαγγελείς χώρας θα κάνουν ότι κοιμούνται, μέχρι να καταστραφούν τα πάντα? Δεν ξέρω, δεν είμαι εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής δικαιοσύνης. Λέω στον ακροατή μας, τον οποίο ευχαριστώ για την ερώτηση, και σε εσάς, ξαναλέω σε εσάς, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές. Θεωρώ ότι από όλα τα μεγάλα προβλήματα που έχει η χώρα σήμερα, δηλαδή το δημοσιονομικό, το μεταναστευτικό, το δεν ξέρω εγώ ποιο, τα εργασιακά κτλ. Το πιο σημαντικό είναι το μεταπρόβλημα. Το πρόβλημα των προβλημάτων είναι η δικαιοσύνη που νοσεί. Γιατί είναι πρόβλημα αυτό? Διότι η δικαιοσύνη υποτίθεται υπάρχει για να θεραπεύει τα προβλήματα των άλλων. Ενώ όσο λοιπόν η δικαιοσύνη, που είναι το σώμα που ασχολείται με το να λύνει τα προβλήματα των άλλων, αναπαράγεται μέσα σε συνθήκες βαθέως κράτους και της αναπαραγωγής των πιο προβληματικών αντιλήψεων στην ελληνική κοινωνία, όσο ο Σαχίνης και ο Χριστόπουλος θέλουν 10, 12, 15, 17 χρόνια να βρουν το δίκαιο σε μια υπόθεση, άρα όταν βρεις σε μια υπόθεση το δίκαιο σου 15 χρόνια μετά, πάβεις να το βρίσκεις. Δεν είναι το δίκαιο το οποίο προσδοκούσες να το βρεις την ώρα του. Το δίκαιο έχει ένα timing, έτσι. Mm. Αν εσείς με κλέψετε ή αν εσείς με εξαπατήσετε και πάω εγώ στο πολιτικό δικαστήριο και δεν πάρω αυτά τα λεφτά που μου δώσατε, που μου πήρατε εσείς, και τα πάρω μετά από 25 χρόνια, χαιρέτα με τον Πλάτωνα, δεν έχει σημασία. Άρα ναι, ο κρατήρας έχει πολύ δίκαιο. Απλώς το ζήτημα της δικαιοσύνης από όλα τα ζητήματα, εξαιτίας της πολιτιακής ανεξαρτησίας που απολαμβάνει το σώμα των δικαστών, και καλώς κάνει και απολαμβάνει, είναι και το πιο δύσκολο να φτιαχτεί, να θεραπευτεί, να επανασυγκροτηθεί. Ο φίλος μου ο Κώστας λέει, πιο ασαφές είναι τα κακά ελληνικά για την ώρα του κυρίου Κασελάκη από το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη. Γιατί το κάνετε αυτό, λέει, με τον κύριο Κασελάκη? Δεν βλέπετε εδώ τη σαφήνεια του επιτελικού κράτους στις μέρες μας? Δεν κατάλαβα, συγγνώμη κύριε Σαχίνη. Λέει, πιο ασαφές είναι τα κακά ελληνικά, οι εκφράσεις που χρησιμοποιεί δηλαδή ο κύριος Κασελάκη. Είπα τίποτα για τα ελληνικά του Κασελάκη, δεν κατάλαβα. Τίποτα δεν είπα. Εγώ είπα ότι ο όρος επιτελικό κράτος, ο οποίος ξεκίνησε ως η μεγάλη παρακαταθήκη που θα αφήσει η δεξιά επαναφορά στην Ελλάδα το 2019, έχει, κατά την άποψή μου, γίνει μια γελιότητα. Τι να σας πω, τι επιτελικό κράτος? Και είπα μάλιστα ότι παλιά λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός έφερε τον τάδε επιτελικό μέσο, λέγοντας ότι έφερε κάποιον που μοιράζει την μπάλα, έναν άνθρωπο με μυαλό, ο οποίος ξέρει και ποδόσφαιρο, αλλά και συνάμα έχει την ευθεία να συγκροτεί γύρω την ομάδα κτλ. Και λέω ότι εφ' εξής, ο όρος επιτελικό θα σταματήσει να λέγεται στο ποδόσφαιρο μετά το κάζο που έπαθε αυτή η λέξη από την πολιτική αυτή τη κυβέρνηση. Μάλιστα. Άλλος φίλος, ο Νίκος. Ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Αλέξης, κύριε Χριστόπουλε, έκαναν αυτό που είναι στην πραγματικότητα τα κόμματα. Μαγαζάκια για κομματικούς πελάτες. Και ο κομματικός πελάτης δεν έχει χρωματική ιδεολογία. Μπορεί να πάει σήμερα στο ένα μαγαζί και αύριο στο άλλο. Σημασία έχει μόνο να αφήσει λεφτά. Από την ερώτηση, τοποθέτηση του ακροατή μας, βγάζω το να αφήσει λεφτά που δεν το θεωρώ τόσο κομβικό. Στα υπόλοιπα συμφωνώ απολύτως. Ο δείκτης της κομματικής ταύτισης στις μέρες μας είναι εξαιρετικά ασθενής και βαίνει διαρκώς ασθενέστερος, κάτι το οποίο φυσικά και επιτρέπει την εμφάνιση τέτοιων φαινομένων όπως η πολιτική για τους οποίους μιλήσατε. Μάλιστα. Άλλος φίλος. Μήπως... Αλλά δεν είναι μόνο τα λεφτά σε αυτό. Δεν γίνεται για λόγους οικονομικής συναλλαγής αυτό. Είναι πιο σύνθετο. Έχω πολλά ερωτήματα όπου ο χρόνος σας είναι εκτός. Τι να κάνω, βλέπετε ότι παλεύω, έχω μάθει να απαντώ. Λοιπόν, άλλος φίλος. Συγγνώμη, αλλά μήπως, λέει ο κύριος Χριστόπουλος, σήμερα εμφανίζεται ιδιαίτερα συντηρητικό στις απόψεις του και εξηγούμε, λέει. Μιλάει για δύο άκρες, για δύο σημεία, για δύο ιδεολογίες. Ενώ το νέο κύμα στο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για πολλές άκρες, για πολλά φύλλα, για πολλές προτιμήσεις. Δεν εννοώ τις σεξουαλικές, λέει, και γενικά είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Ποιες δύο άκρες, δεν κατάλαβα. Εγώ λέω δεξιά-αριστερά αυτό. Ναι, ναι. Λέει, ο νέος ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι είναι πολύ περισσότερα. Α, είναι τούτη φρούτη.
Εντάξει, εγώ λέω ότι μέσα στην αριστερά δεν μπορεί να είσαι τούτη φρούτη. Θα είσαμε. Δεν γίνονται όλα. Αυτό λέω. Είπα πολυσυλλεκτικότητα. Σημαίνει ότι δύο όμορφοι χώροι χωράνε. Ο χώρος, παλιά θα λέγαμε, του δημοκρατικού σοσιαλισμού μπορεί να συνεπάρξει με τον χώρο της κομμουνιστικής αριστεράς μέσα στην. Κομμουνιστικό κόμμα της Ιταλίας που έπαιρνε 32% κάποτε. Ο χώρος της κεντρώας αριστεράς μπορεί να συνυπάρξει με τον χώρο του σοσιαλιστικού λαϊκιστικού Πασόκ του Παπανδρέου μέχρι το 2005. Γιατί είναι όμοροι χώροι. Όμως όταν έχεις δύο ξένους χώρους, τότε δύσκολα βλέπω ότι μπορούν να συμπάρξουν. Κρατάω το τούτη φρούτη. Λέει άλλος φίλος εδώ, κύριε Χριστόπουλε, η Μελώνη το πεπόνι βγήκε με δεξιά και εθνικιστική ταυτότητα και αντιευρωπαϊκή ένωση ρητορική και αντινάτο ρητορική και τώρα βλέπουμε που είναι. Να μην μιλήσουμε για τους πέντε αστέρες του Πέπε Γκρίλο που έγιναν διάτοντες. Άρα λέει, καταλαβαίνετε ότι εδώ όλα χρησιμοποιούνται και η Κάρμεν μου λέει, το φιντάνι κύριε Χριστόπουλε που φύτεψαν οι ΗΠΑ θα μεγαλώσει. Και θα διαπρέψει και ως πρωθυπουργός στην πανανία που λέγεται Ελλάδα. Αυτή είναι η νέα κανονικότητα στη χώρα. Εγώ, κοιτάξτε τώρα, δεν νομίζω ότι οι νέες, που θα λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες, το φυτέψαν. Ότι φυσικά ο άνθρωπος και λόγω της καταγωγής του, αλλά και λόγω της πολιτικής του συγκρότησης, έχει αναφορές πιο φιλικές προς τη ΣΥΠΑ από ότι έχει ένας μέσος πρώην κομμουνιστής. Είναι αυτονόητο. Δεν θέλω όμως να το ρίξω στη ΣΥΠΑ αυτό. Όπως γενικά δεν θέλω να ρίξω στους έξω ποτέ τις ευθύνες για τα πάθη τα δικά μας, ας πούμε. Θεωρώ ότι οι ευθύνες υπάρχουν στα καθημάτια και τις είπα προηγουμένως. Σε ό,τι αφορά το θέμα της Μελώνη, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά πραγματικά δεν ξέρω πώς να το πιάσουμε, όντως η άκρα δεξιά και οι μεταφασίστες στην Ιταλία συμβιβάστηκαν προκειμένου να διοικήσουν τη χώρα. Συμβιβάστηκαν σε δύο κρίσιμα ζητήματα, τα οποία ετέθησαν από τον πρώην κεντρικό τραπεζίτη τον Ντράγκη στην νέα πρωθυπουργό της Ιταλίας όταν εκλέχθηκε και ο οποίος της είπε, κοίταξε να δεις, αν θέλεις να τα πάμε καλά και να μην τραβήξει η Ιταλία αυτά που τραβήξει η Ελλάδα, σε δύο πράγματα θα συμφωνήσουμε. Πρώτον, ευρώ, και δεύτερον, ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει ένα γεωπολιτικό μέτωπο εναντίον της Ρωσίας, στο οποίο εσύ θα ξεχάσεις τα φιλορώσικα συγκριτήματα, γιατί ξέρετε, όλοι αυτοί τα πήγαιναν πολύ καλά με τη Ρωσία. Η Μελώνη η ίδια, η οποία εμνούσε τον Πούτιν παλαιότερα λοιπόν, έκλεισε το στοματάκι της ό,τι αφορά τη Ρωσία, έκλεισε και το στοματάκι της ό,τι αφορά το Σύμφωνο Δημοσιονομικής Σταθερότητας και το Ευρώ και κρατάει το στόμα της ανοιχτό μόνο για το μεταναστευτικό και για τους πολέμους μνήμης και τα λεγόμενα εθνικά ζητήματα στην Ιταλία, στην οποία αναπαράγει όλη αυτή την μεταφασιστική ρητορική. Κοινώς, και οι μεταφασίστες, οι φασίστες και η άκρα δεξιά συμβιβάζεται με την Ευρώπη σήμερα, με το ευρωπαϊκό κατεστημένο, αλλά και το ευρωπαϊκό κατεστημένο συμβιβάζεται με αυτούς. Κύριε Χριστόπουλε, λέει εδώ πέρα άλλος Νίκος. Έχουν σαπίσει τα πάντα στη χώρα εξαιτίας ανύπρακτης δικαιοσύνης ενός πολιτικού συστήματος ή έχουν σαπίσει εξαιτίας το ότι εμείς ως πολίτες δεχόμενοι αυτή τη μη κανονικότητα σαπίσαμε. Κοιτάξτε να δείτε. Βάζει την ευθύνη εδώ των πολιτών. Το κατάλαβα. Εγώ λέω ότι εντάξει, καμιά φορά λέμε λέξεις και εγώ ξέρω να μιλάω παραβολικό τρόπο και προκειμένου να γίνω πιο εκφραστικός, να απεικονίζω τα πράγματα με ζώρικες λέξεις. Μην οδηγηθούμε όμως σε μια κατάσταση που όλα είναι μαύρα, διότι αυτό εγκυμονεί κινδύνους ενός κακνοούμενου μεσιανικού τύπου και να ενισχύει τέτοιου είδους λύσεις σαν και αυτές για τις οποίες συζητάμε σήμερα. Μάλιστα. Τα πράγματα δεν είναι καλά στην Ελλάδα. Δεν έχουμε σαπίσει όμως. Δεν συμφωνώ. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Ο πρώτος, εγώ σας είπα πριν για τη δικαιοσύνη που αθμένει κλπ. Αλλά η Ελλάδα παρά τα φοβερά προβλήματα, τις ανεπάρκειες, τις ματαιώσεις, τις ήττες, εδώ και πόσα χρόνια να το πούμε αυτό, 9 ας πούμε με την κρίση, καταφέρνει και με κάποιον τρόπο. Είναι σαν ένα ποδηλάτη που κάνει ποδήλατο και πάει να πέσει καμιά στιγμή, τον βλέπεις, αλλά τελικά τα καταφέρνει, όπως είναι οι Ρωμαίοι, επιπλέει ας το πούμε. Δεν σκίζει, δεν κολυμπάει, αλλά επιπλέει. Άρα όχι, δεν. Δύο τελευταία ερωτήματα. Δεν θα συνεχίσω γιατί έρχονται βροχή. Λοιπόν, κύριε Χριστόπουλε, τι πάει να πει δεν τον φύτεψε κάποιος και πώς εξηγεί λοιπόν ο καθηγητής πως καν τουμπεκοί στρατεύονται οι περισσότεροι για να αναλάβει ένας τύπος ουρανοκατέβατος που ήρθε από το πουθενά μέσα σε ένα μήνα. Πλάκα κάνουμε, λέει. Να κάνουμε πραξικόπημα, δηλαδή δεν κατάλαβα. Τι εννοεί ο ακροατής. Επειδή εμείς δεχόμαστε όλοι το αποτέλεσμα. Ευτυχώς στην Ελλάδα υπάρχει δημοκρατία. Να και ένα καλό επιχείρημα εναντίον της απειλής. Τι θα κάνουμε.
Και η φίλη μου η Τσέρη εδώ έτσι υπογράφει, λέει: κύριε Χριστόπουλε, επειδή θα έπρεπε να τα ξέρετε καλύτερα στην επικοινωνία, το φως είναι κωδικός μαζί με τα τρία, δεν θα σας προδώσω εκείνο το βράδυ. Τίποτα άλλο πολιτικό. Φως και δεν θα σας προδώσω. Και κάποιοι λέει το βρήκανε ομιλία εφάμιλη του Κένεντι. Τρίζουν τα κόκαλα, λέει. Ο νέος πρόεδρος της ΣΥΡΙΖΑ είναι προφανές ότι έχει ένα επικοινωνιακό χάρισμα. Και ένα μερίδιο της επιτυχίας το αποδίδεται σε αυτό. Επικοινωνιακό χάρισμα δεν σημαίνει και επικοινωνιακή στρατηγική. Επικοινωνιακή στρατηγική προϋποθέτει και άλλα πράγματα πέρα από χάρισμα. Στις μέρες που κύλησαν, τις λίγες μέρες που κύλησαν μεταξύ της ανακοίνωσης υποψηφιότητάς του και των εκλογών, το επικοινωνιακό χάρισμα φάνηκε, αλλά φάνηκε και επίσης η φοβερή, η πρωτοφανή, σκανδαλώδη αδυναμία του ανθρώπου να αρθρώσει ένα λόγο τον οποίο να προκύπτει ότι ξέρει περίολο για τι συζητάμε. Δεν ξέρει. Αυτό συνεχίστηκε στις δηλώσεις εκεί το βράδυ των εκλογών και όλα αυτά περί φως που θα μπουν κλπ. Κλπ. Είναι το χάρισμα το οποίο θέλει να κρύψει, το επικοινωνιακό χάρισμα που θέλει να κρύψει το κενό περιεχομένου. Επειδή όμως πλέον δεν ζούμε σε συνθήκες όπου αυτό μπορεί να μείνει για πολύ καιρό κρυφό, ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήδη από χθες έχει βρεθεί ενώπιον διλημάτων που θα φανεί, όχι αν ξέρει πολιτική, ξαναλέω δεν ξέρει, ούτε ο ίδιος διατείνεται ότι ξέρει, αλλά αν αυτό το νέο που κομίζει, το νέο φως που κομίζει, θα μπορέσει να συμφιλειωθεί ή να αλπλώσει γέφυρα της συνεργασίας με κάποιους εκεί μέσα στο κόμμα αυτό, προκειμένου να μην φανεί απλώς αυτό που διάφοροι νομίζουν ότι είναι ο χειράνθρωπος των Αμερικάνων, του Πολάκη κλπ. Δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι κάτι πιο σύνθετο από αυτό. Γι' αυτό από την αρχή, απέναντι σε αριστερούς που λέγανε «Αμάν, τι είναι αυτό, το φαινόμενο, η επικοινωνία, η μεταπολιτική κτλ.», έλεγα «Όπα, όπα». Και συμφωνώ μαζί σας ότι το να υψώνεις τη γροθιά σου στις 25 Σεπτεμβρίου 2023 είναι αργά. Δεν πείσεις. Έχετε σε αυτό απόλυτο δίκιο. Θα κλείσω ρωτώντας σας, αν αυτά σημειώνονται στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, ταυτόχρονα όμως η εκλογή Κασελάκη, οι πρώτες εικόνες και η πρώτη αίσθηση είναι ότι κάνει γκέλ στην κοινωνία. Σας λέει κάτι αυτό? Φυσικά μου λέει. Σας είπα ότι η βασική συνθήκη μέσα στην οποία ξεπηδάει αυτό το φαινόμενο δεν είναι μια συνθήκη όπου έχουμε τους παλιούς πολιτικούς να κάνουν τα κουμάντα τους με τον τρόπο που το κάνανε. Πλέον ο Κασελάκης εγγράφεται στο νέο ανθρωπότυπο της πολιτικής. Αυτό τώρα εγώ δεν το θεωρώ μεταπολιτική. Αυτό είναι μια νέα πολιτική. Ο νέος, ο ωραίος, ο ισχυρός, ο όμορφος κλπ. Αυτό που σας είπα πριν. Αυτό το πράγμα. Και κλείνουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Ξεκινάει στην αριστερά στην Ελλάδα, ενώ εγώ όταν κάναμε αυτές τις συζητήσεις προδεκαετίας, κύριε Σαχίνη, θεωρούσα ότι μάλλον θα ξεκινήσει από τη δεξιά, γιατί ο χώρος της αριστεράς φάνηκε πιο οργανωτικά ανυπεράσιτος απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, διότι δεν το περίμενε ποτέ. Και αυτό είναι η ελληνική πρωτοτυπία. Ότι αντίστοιχα φαινόμενα είχαν εμφανιστεί κατά καιρούς και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Και όταν πήγε στη Γαλλία πριν από 30 χρόνια, προσπάθησε να πάρει, πήρε την ηγεσία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, αλλά ήταν τόσα τα σκάνδαλα στα οποία εμπλέκονταν που δεν μπορούσε. Εδώ σιγά σιγά οι συναδελφοί σας αρχίσουν να συνεχίζουν το βιογραφικό του κασιπτικού ανθρώπου αυτού. Θα προκύψουν ζητήματα. Αλλά σας ξαναλέω, έχουν πολύ δίκιο αυτοί που λένε ότι λέει κάτι το οποίο είναι ανθεκτικό, αυθεντικό, είναι πηγαίο και πρωτότυπο. Αυτό λοιπόν είναι η βασική αιτία της επιτυχίας του, σε συνάρτηση με την απροθυμία, αποδοκιμασία και αποστροφή του κόσμου για την αριστερή καλαμαρίλα, για το παλιό πολιτικό προσωπικό που το βλέπει και δεν αντέχει πλέον. Αλλά το καινούριο ήρθε και πήρε το παλιό, δεν σημαίνει ότι το καινούριο είναι καλό. Αυτό θέλω να πω για να καταλήξω. Ναι. Πολύ περισσότερο αν ένα καινούριο που σάρεται, δεν το ξέρω, επειδή εγγράφει επικοινωνιακά, αλλά για τα ουσιώδη ζητήματα, και δεν αφορά τον κύριο Κασελάκη, γιατί εγώ υποστηρίζω ότι μπαίνουμε σε ένα τέτοιο κλίμα πια, εσείς το έχετε περιγράψει 10 χρόνια πίσω, όπου θα αρκεί έτσι ένας προσιτός, απλουστευτικός, όχι απλοϊκός, απλουστευτικός
λόγος, χωρίς όμως να μπαίνουμε στα μεγάλα ζητήματα. Και θέλω να σας πω ότι ο κύριος Κασελάκης είχε μία αφήγηση. Εγώ διαφωνώ μαζί σας, δεν είχε. Είχε πολιτικό. Είπε: θέλω ένα κόμμα. Αν ψάχνετε ένα πουρο αριστερό κόμμα, το είπε στο συνέδριο. Ξεχάστε με, με ψηφίσετε. Δεν θέλω. Εγώ πάω για μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη και έχω ένα στόχο: να κερδίσω το Μητσοτάκη. Τελεία. Είναι πολιτικό. Δηλαδή η πλευρά η άλλη τη κυρία Αξιόγλου. Εγώ τι σας είπα, ότι δεν είναι αυτό πολιτικό. Ναι, το πιο στέρεο πολιτικό. Μάλιστα. Το πιο απλό, δηλαδή αυτό έλειψε από τις άλλες πλευρές. Και η πλευρά Τσακαλώτου και η πλευρά Αξιόγλου δεν αναδείξαν τρία big issues τη πολιτική που λέμε. Να πούμε ότι εγώ στην Ελλάδα τη θέλω έτσι σε αυτό. Μάλιστα. Εγώ την Ελλάδα τη θέλω έτσι σε αυτό. Αντιθέτως, επειδή αυτοί οι άνθρωποι είναι μέσα από το κόμμα, δεν μιλούσαν στην Ελλάδα. Μιλούσαν στο κόμμα. Ο Κασελάκης μίλησε στον τόπο. Σωστό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που έκανε αυτό. Γιατί αυτό δεν ξέρει από κόμμα. Οι άνθρωποι έχουν περάσει τα νιάτα τους μέσα στην αριστερά. Οι άλλοι. Είναι παιδιά του κόμματος. Με την έννοια αυτή λοιπόν, ο άλλος δεν έχει τέτοια τροχοπέδη. Μιλάει στη χώρα. Αυτό ήταν η ειδοποιώς διαφορά της καμπάνιας του ενός από τον άλλον. Προφανώς, γιατί κάποιοι μετράγανε τη λογική αυτή με αριστερόμετρα, κύριε Χριστόπουλε, και θέλω να κλείσουμε ακριβώς με αυτό ότι... Μια χαρά πάντως μπορεί να μιλήσει στη χώρα μιλώντας αριστερά, έτσι. Ναι. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να βάλεις το αριστερόμετρο, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Το καταλαβαίνετε. Και θέλω να, αντί επιλόγου, να σας πω ότι είναι μια χώρα όπου ο περισσότερος κόσμος βουλιάζει κυριολεκτικά και μεταφορικά. Βουλιάζεται σε πλημμύρες, καίγεται σε πυρκαγιές και καταστρέφεται. Ακρίβεια, φτώχεια, κατακρύμνηση. Κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να μιλήσει για αυτά. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα της χώρας λοιπόν. Αυτά είναι τα ζητήματα στα οποία θα κρυφθεί οποιοδήποτε διεκδικεί την κυβερνήσει. Και αυτά ήταν τα ελλείμματα των άλλων υποψηφίων στην πορεία για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία εξαιτίας της ιδιοσυγκρασίας τους και της κομματικής τους καταβολής δεν κατάφεραν να τα αντιμετωπίσουν. Μάλιστα. Δεν είμαι σίγουρος ότι αν καταφέρναν να τα αντιμετωπίσουν, αν δηλαδή ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και η Εύφη Αξιόγλου έκαναν μια τέτοιου είδους καμπάνια που θα μιλούσε για τα λεγόμενα big issues της Ελλάδας με τον απλό και καθάριο τρόπο με τον οποίο μίλησε ο Κασελάκης, ξαναλέω. Μιλάω επί της επικοινωνίας αυτής της στιγμής. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να ανατραπεί το αποτέλεσμα. Έχω την αίσθηση ότι πιθανώς να μπορούσε. Βέβαια, το κόμμα θα συνέχιζε να είναι εξαιρετικά διαιρεμένο. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Άρα δεν ήταν σελινόταν το πρόβλημα δηλαδή. Θα σας χαιρετήσω και θα σας ευχαριστήσω κυρίως για τις απαντήσεις στους ακροατές. Θα μου κάνετε χάρη όμως, ο Βασίλης είναι ένας από τους τακτικότερους ακροατές, με τον Βασίλη το ερώτημα, που είναι κόντρα σε εσάς. Λέει, καλές είναι οι αναλύσεις και χαίρομαι να ακούω τον κύριο Χριστόπουλο. Αλλά δεν πρέπει να υποτιμούμε και να προσβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο το δίευρο που είπατε κι εσείς, κύριε Σαχίνη, τη λαϊκή συμμετοχή και διαδικασία. Ας ρωτήσουμε και αυτούς που συμμετείχαν γιατί απέρριψαν την πρόταση των άλλων του αριστερόμετρου. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι χαρούμενος γιατί συμμετείχα και ψήφισα σε μια διαδικασία που σε συνθήκες πολιτικής και εκλογικής παρακμής του χώρου μου φαίνεται ότι είναι μια υπόσχεση, μια ελπίδα ότι μπορεί να ξαναανθίσει. Να είναι καλά ο Βασίλης. Νομίζω ότι με αυτά που είπα δεν προσέβαλα ούτε εγώ ούτε εσείς, κύριε Σαχίνη, για του Διεύρου. Απλώς είπαμε ότι οι συλλογικότητες δεν είναι απλώς τα τυχαία θρίσματα των ανθρώπων που θέλουν να τις απαρτήσουν, αλλά είναι συστήματα αναπαραγωγής ιδεών, αντιλήψεων και εξουσιαστικών σχέσεων, οι οποίες θέλουν μια διάρκεια, μια αποκρυστάλλωση, και για τον λόγο αυτό βλέπετε το νέο που εκόμισε ο Γιώργος Παπανδρέου το 2008, αν δεν αποτομεί, το 2007, την Ελλάδα όπου καθόλουσε να ψηφίζει, άνοιξε την πόρτα σε φαινόμενα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν ελέγχονται εύκολα. Μπορεί να μου πει κανείς, μπράβο, και γιατί να ελεγχθούν σε τελευταία ανάλυση. Έτσι θέλουμε να είναι η πολιτική. Να έρχεται ο Χ. Κασελάκης να μπαίνει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και να τον κάνει ό,τι θέλει. Αυτό δεν θέλει ο κόσμος. Πάρα πολύ καλά. Από τη στιγμή που το θέλει, καμία αντίρρηση. Δεν μπορώ όμως και εγώ να μην πω ότι η έννοια της συλλογικότητας είναι κάτι περισσότερο από ένα πλοίο το οποίο το παίρνει ο υποψήφιος αρχηγός του και το κυβερνάει όπως θέλει. Αυτό είναι οι στοιχειώδεις αρχές της δημοκρατίας.
της διαφάνειας, της αλληλεγγύης και της μεταπτωχικότητας, όχι μόνο στην αριστερά, αλλά και παντού. Μήπως έχει αλλάξει φέρουσα αντίληψη κοινωνίας για αυτά που εσείς ορθώς και επιστημονικά περιγράφετε, του τι είναι συλλογικότητα, το τι είναι δημοκρατία, και αν θέλετε με μία κόπωση. Μισό λεπτό, και αν θέλετε, σας κουράζω, αλλά έτσι θα κλείσουμε. Και αν θέλετε, με μία κόπωση εξαιτίας της θεσμικής ατροφίας, να μην το πω χειρότερα, όλου αυτού του χαλιού και της κομματοκρατίας που ξεφτέλησε κάθε έννοια λειτουργίας των θεσμών, για να μπορεί να έρχεται ο Σαχίνης, ο Χριστόπουλος, αφήστε τον Κασελάκη, ο Α, ο Β, που θα πει δύο ωραίες κουβέντες, θα μου πει και πέντε πράγματα πώς αύριο θα βγάλω το ψωμί και τα υπόλοιπα στα πάνω μου. Καθαρίζω εγώ. Είναι, έχω απόλυτη επίγνωση αυτού που λέτε. Ξέρω και από την αρχή της κουβέντας μας σας λέω πόσο εμφατικά ο κόσμος αποδοκιμάζει τις παλιές πολιτικές ελίτ, πόσο δεν αντέχει να βλέπει στελέχη να περιφέρονται στα κανάλια μια 10-15 χρόνια να του λένε τα ίδια πράγματα. Ξέρω πόσο ο κόσμος θέλει να μουτζώσει όλη αυτή την κατάσταση. Αλλά από την άλλη πλευρά, το να πω εγώ νέο να είναι και ό,τι να είναι, δεν θα το πω. Όλα αξιολογούνται και κρίνονται με βάση το περιεχόμενό τους. Αυτό προσπάθησα να κάνω. Δημήτρη Χριστόπουλος, τον ευχαριστώ κυρίως σήμερα γιατί απάντησε πάρα πολλά ερωτήματα, αλλά αυτό δείχνει ότι είχαμε μια γόνιμη συζήτηση. Είχαμε, κύριε Σαχίνη. Εγώ ευχαριστώ και εσάς και το ακροατήριο μας. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Γεια σας.